και ο Φραντζέσκος. Γκολ! Ναι, 1-0. Ο Βάντσικ δεν κατάφερε να αψώσει αυτό το φάουλ πέναλτι του Κώστα Φραντζέσκου. Σαν ποιότητα δεν θα λέγω ότι είναι καλύτερα. Δυστυχώς που το λέω αυτό, αλλά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο σαν ποιότητα το ποδόσφαιρό μας χαλάει. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Η άποψη δικιά μου μπορεί να μην είναι σωστή, έτσι, αλλά εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή, δεν βλέπουμε αυτό το θέμα που βλέπουμε άλλες χρόνια. Φραντζέσκος εκτελεί απευθείας, είναι γκολ. Είναι το γκολ, ένα λεπτό μετά το πέρας των 90, ο Κώστας Φραντζέσκος. Σίγουρα, όφι είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Πέρασα πολύ όμορφα χρόνια εδώ πέρα, με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου, όφι, να πατήσω στα πόδια μου. Στεναχωριέμαι που είναι σε αυτή την κατάσταση, φέτος, αλλά πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο του. Όφι είναι όφι. Φραντζέσκος δυνατά. Ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο. Βλέπουμε παιχνίδια τώρα, εδώ και ένα μήνα, που γίνονται χωρίς κόσμο. Είναι ανούσια δηλαδή. Κάθεσαι να δεις ένα παιχνίδι και δεν σου κάνει όρεξη να δεις ένα παιχνίδι. Θεωρείς τον Πέτρο άστοχο αυτό? Δεν ξέρω αν είναι άστοχο ή όχι. Αυτοί που παίρνουν τους νόμους και τους εφαρμόζουν, αυτοί θα το κοιτάξουν. Για μένα, αν με ρωτάς ότι πώς το βλέπω αυτό το μέτρο, ναι, πραγματικά είναι ανούσιο. Και η εθνική έχει πέσει το level, πιστεύει ότι είναι απορία του πρωταθλήματος? Η εθνική είναι ένα άλλο κομμάτι. Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε τους Έλληνες. Δυστυχώς. Θα ψάχνουμε τους Έλληνες. Και θα ψάχνουμε τους Έλληνες στις επόμενες γενιές, έτσι. Γιατί βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά που υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα, υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές, δεν παίζουν.